Σήμερα είπαμε να τα πούμε εντό πλατό γιατί τα ζητήματα είναι πάρα πολλά α, που θα συζητήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και ε, βλέποντας το βίντεο αυτό θέλω να πω ότι ίσως είναι ε, το πιο καλό μήνυμα που μπορεί να δώσουμε σε όλες τις ε, γυναίκες οι οποίες μπορεί να βρεθούν στη θέση της κοπέλας που μόλις είδαμε ότι δεν πρέπει να φοβηθούν να δράσουν, δεν πρέπει να φοβηθούν να ειδοποιήσουν, δεν πρέπει να φοβηθούν να καταφύγουν σε όλε τι δομέ που είναι διαθέσιμε. Όλγα, μου είσαι και πρόεδρο στο Κέντρο Μελετών Πολιτική για το Φύλλο και την Ισότητα ε, και με ΦΥ. Οπότε ασχολήσε πάρα πολύ με ζητήματα γυναικοκτονιών, έμφυλη βία, θέσει γυναικών στην ελληνική κοινωνία. Τι είναι αυτό που ακού το τελευταίο διάστημα, Γιατί εμεί λέμε ε, κάθε μέρα και μια γυναικοκτονία σχεδόν ε, συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Ε, Όντω, παράλληλα με την πολιτική μου δράση, διότι βεβαίω και ω γυναίκα πολιτικό, και επειδή είμαστε και πολύ λίγε γυναίκε στην Βουλή, δυστυχώ. Ε, και πολύ λίγε γυναίκε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα κενό τη εκπροσώπηση των γυναικών. Το λέω διότι δεν είναι άσχετο με τα πρότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία, γιατί τα πρότυπα εκεί είναι και τα στερεότυπα είναι που μα ακολουθούν σε όλα τα υπόλοιπα θέματα. Παράλληλα, έχω και τη δράση ω πρόεδρο του Κέντρου Μελετών Πολιτική για το Φύλλο και την Ισότητα. Ε, εκεί έχουμε κάνει και μία μεγάλη μελέτη με την MRB Ελλά και την υποστήριξη τη ασφαλιστική εταιρεία Eurolife για τη θέση τη γυναίκα στην ελληνική κοινωνία. Ένα από τα ε, θέματα που εξετάσαμε ήταν και το θέμα της βίας. Και δυστυχώς εκεί είδαμε αφενός η πανδημία να έχει παίξει ένα πολύ αρνητικό ρόλο. Δηλαδή εκεί που είχαμε ούτως ή άλλως ε, κακοποιητικέ συμπεριφορές με την πανδημία, δυστυχώς εντάθηκε το φαινόμενο. Άλλωστε και τα στοιχεία δείχνουν ότι οι καταγγελίες που έγιναν ειδικά κατά την περίοδο του εγκλισμού ήταν πολύ περισσότερες. Και βεβαίως έχουμε και την τραγική κατάληξη των υποθέσεων βίας με τις γυνακοκτονίες. Ο όρος μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους, όμως δυστυχώς είναι ένας όρος ο οποίος περικλεί ακριβώς την ανθρωποκτονία μιας γυναίκας, ακριβώς επειδή είναι γυναίκα. Και έχει από πίσω της αν θέλεις, και την, την έννοια ότι ο δράστης αισθάνεται ότι η γυναίκα, η σύζυγος, η σύντροφος είναι κτήμα του. Και γι' αυτό... Και όταν εκείνη θα του πει να χωρίσουν ή όταν ε, ε, για τον οποιονδήποτε λόγο εκείνο ε, ε, αισθανθεί ότι κάτι τον απειλεί, θα προχωρήσει σε βία ε, αντίδραση ή στην τραϊκή κατάληξη που είναι η γυνοκοκτονία. Οι οποίε γυνοκοκτονίε δυστυχώ σε πάρα πολλέ περιπτώσει θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί. Και νομίζω ότι εκεί είναι η πιο σημαντική δουλειά που μπορεί να κάνουμε. Ε, ήδη η πολιτεία έχει και δομέ και κέντρα και την τηλεφωνική γραμμή. 24 ώρε, πού μπορεί να απευθυνθεί κανεί. Δυστυχώ, είδαμε και στην έρευνα που έχουμε κάνει ότι αυτά όλα δεν είναι πολύ γνωστά. Άρα, Αλήθεια είναι, είναι αφούς, αυτό. και μια δική μα προσπάθεια που θα πρέπει να ενταθεί το να κάνουμε γνωστά αυτά όλα τα υποστηρικτικά κέντρα που υπάρχουν, την υποστηρικτική γραμμή και βεβαίω να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει να υπάρχει φόβο, ότι θα πρέπει να τολμήσουμε να μιλήσουμε. Είδαμε ότι ένα ε, από του ε, λόγου που είναι επιφυλακτικέ οι γυναίκε είναι γιατί θε, θε, θεωρούν ότι δεν υπάρχει ε, τιμωρία του δράστη. Φοβούνται δηλαδή την ατιμορρησία. Άρα και εκεί έχουμε. Εδώ τώρα ε, ήταν κάτι. το προηγούμενο παράδειγμα. Είναι καθοριστικό, είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι ένα άντρα ο οποίο ε, σέρνει από τα μαλλιά μια γυναίκα στο δρόμο στη Ρόδο, ε, την πάει στο σπίτι, τη λέει πλήσου και έλα να κοιμηθούμε, εκείνη βρίσκει μια πρόφαση και βγαίνει, αλλά φαίνεται ότι εμείς έχουμε εντοπίσει και άλλο θύμα του συγκεκριμένου άνδρα. Άρα το μοντέλο αυτού του άνδρα επαναλαμβάνεται. Ναι, πάντως, έτσι γιατί πρέπει να δούμε λίγο και το φαινόμενο αυτό συνολικά, δυστυχώς στην μεγάλη του πλειοψηφία οφείλεται στα κυρίαρχα κοινωνικά στερεότυπα και στα πρότυπα που έχουμε πάρει στην οικογένειά μας, από τη μητέρα και από τον πατέρα και βλέπουμε ότι ε, ε, εκείνοι που έχουν υπάρξει ε, σε οικογενειακά περιβάλλοντα με βία, δυστυχώς στη συνέχεια θα ε, έχουν και εκείνη τη συμπεριφορά. Τη και επίσης εδώ βλέπουμε και εμείς ως μητέρες, ως γυναίκες, ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη πώς θα μεγαλώσουμε τα, τα παιδιά μας, πώς θα μεγαλώσουμε και τα γόρια μας και τα κορίτσια μας. Ε, όλοι να έχουν σεβασμό ο ένας τον άλλο ε, και να μην κάνουμε αναπαραγωγή, ξαναλέω, των στερεοτύπων αυτών, οι οποίες, τα οποία δυστυχώ μα οδηγούν στο να έχουμε συνεχώ επανάληψη των φαινομένων αυτών. Θα βάλουμε μια ανατελεία στην κουβέντα μα, θα πάμε σε διαφημίσει. Θέλω να επανέλθουμε με τα θέματα των δομών. Κιβωτό ήρθε ε, στην επιφάνεια, όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται γύρω από τι δομέ, αλλά και για την υπόθεση τη Εύα Σκαηλή, ε, που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ε, τρίζει η εικόνα μα. Ε, γενικότερα, είναι μια δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Θα τα συζητήσουμε όλα αμέσως μετά.